μεσημέρι, καλό μας μεσημέρι. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Πέμπτη σήμερα, μικρό Σάββατο που θα έλεγε και ο Φίβος, που μας λείπει, είναι ακόμα Ρωστούλης. Αλλά μας γύρισε ο Τζόνι. Είμαστε κόκκινα, βλέπεις, γιατί η διάθεση είναι, είδες, ανεβασμένη, θερμή. Εντάξει, δεν έλειψα πάρα πολύ. Μια μέρα. Είσαι μικρό παιδί, παιδί μου, συνήλθες γρήγορα. Γι' αυτό δεν έχω γερό. Η Τζόρτζια μας έφαγε όλους. Αυτό τη λέγαμε χθε εδώ, ναι, να κανονίσει την πορεία τη. Ήταν πλεχτάνη και οργανωμένο σχέδιο. Το λέω τώρα και δεν τρέπομαι. Για να μην αρρωστήσει και εκείνη. Ναι. Λοιπόν, καλά τα πάμε. Σιγά-σιγά μαζευόμαστε. Μαζευόμαστε. Πρέπει να σου πω ότι χθε που έκατσα σπίτι, που ήμουν και αρρωστούλη παραπάνω. Μα είδε. Αγαπημένε παλιέ ταινίε. Εμά δεν μα είδε. Εννοείται πω σα είδα. Πιο μετά είδα τι ταινίε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω έτσι βλέποντα παλιέ ταινίε, άμα βλέπουν και οι υπόλοιποι αυτέ που έχουν ήδη δει. Νομίζω ξαναβγαίνει και ο Τιτανικό τώρα. Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Παιδιά, πότε πέρασαν 25 χρόνια. Εσεί δεν μπορείτε να το αναλογιστείτε, θα σας πω εγώ. Σαν χθες ήταν. Ναι, ήταν σαν χθες αυτή η ταινία του James Cameron. Έτσι. Που την είδαμε όλοι φυσικά. Ναι. Οπότε λοιπόν, ψηφίζετε κι εσείς τι βλέπετε, άμα ξαναβλέπετε παλιές ταινίες, γιατί κάποιοι βλέπουν λεπτομέρειες που δεν είχαν παρακολουθήσει την πρώτη φορά που την είδαν, στην πρώτη προβολή. Οπότε τις ξαναβλέπουν, ναι, για να αντιπροσωπεύουν. Τώρα έρχεται και πότε θα βγει το Τιτανικό, θα πούμε και στη 10 συνέχεια. 10 Φεβρουαρίου. Μην τα αποκαλύπτεις τώρα. 10 Φεβρουαρίου. Α, εκεί. Ναι, καλά, παιδιά, μην με βάζετε κατευθείαν στη θέση μου. Εντάξει. Δεν μπορώ, ρωτάω να μάθω. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Είχαμε πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Τι θα γίνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τι γράφανε τα βρετανικά δημοσιεύματα. Όλα αυτά που υπήρχαν από διαρροές, πού βρίσκεται η διαπραγμάτευση και όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχήν, να σταθούμε στο ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του τις προηγούμενες μέρες με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σαγελαροπούλου, το έκλεισε το θέμα τουλάχιστον προεκλογικά αυτό το διάστημα. Ουσιαστικά το έφερε ότι υπάρχουν συζητήσεις, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε ξανά μετά. Και αν εφόσον ο λαός αποφασίσει και δώσει επόμενη τετραετία σε αυτήν την κυβέρνηση. Επεσήμανε και τις κόκκινες γραμμές. Ναι, επεσήμανε βέβαια ότι θα γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές που υπάρχουν τόσα χρόνια σε αυτό το πάγιο αίτημα της επιστροφής. Από την άλλη, στη Βρετανία. Εκεί τα πράγματα, άλλα λέει το Βρετανικό Μουσείο, άλλα λέει ο Υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας. Γι' αυτό και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι η Μισελ Ντόνελαν δεν είναι τόσο πρόθυμη. Όχι, τι πρόθυμη, καλέ, είπε, ανήκουν εδώ τα γλυπτά, δεν θα επιστραφούν. Αλλιώς θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου, όπως ναι, γιατί σιγά σιγά θα φύγουν όλα τα εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου. Ναι, εμείς τα φροντίζαμε τόσο καιρό από όταν τα είχαμε, οπότε δεν βρίσκω κανένα λόγο. Καλά, και κάτι πάρτις γινόντουσαν στην αίθουσα, έτσι, δεν τα ξεχάσουμε κι αυτά. Τα φροντίζαμε τα κλεμμένα σας, δεν είναι ότι τα πεταμένα. Και επίσης το μουσείο εδώ της Ακρόπολης είναι πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο κατάλληλο και βέβαια πρέπει να πάρει πίσω και όλα αυτά τα οποία. Δεν είναι. Και το Βρετανικό Μουσείο λέει για μακροπρόθεσμες συνεργασίες με την Ελλάδα, κάπου ενδιάμεσα δηλαδή. Για να δούμε όμως εδώ μεταξύ, γιατί υπάρχουν και πολλοί υποστηρικτές, ακόμη και στη Βρετανία που λένε ότι αυτά τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν. Τώρα από την άλλη, έτσι ξεκινώντας, ήθελα να σταθούμε σε αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες που έρχονται από το Associated Press. Εγώ τα βρήκα χθες στο Έθνος. Με το τι συμβαίνει στη χώρα των Ταλιμπάν και τις γυναίκες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όμως αυτές εδώ οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Που δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες τις τράβηξαν, αλλά θέλουν να αποτυπώσουν αυτά τα καλυμμένα πρόσωπα, οι ολόσωμες μπούργες, όλες αυτές οι απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί στις γυναίκες στο Αφγανιστάν, σε αυτό το πολύ σκληρό καθεστώς του Ισλάμ, έτσι όπως εφαρμόζεται από τους Ταλιμπάν. Εδώ βλέπουμε υποτίθεται γυναίκες σε αθλήματα. Ναι, όλα απαγορεύονται όμως επί της ουσίας. Ναι, είναι εντυπωσιακές εικόνες αυτές που μας έρχονται, ειδικά που απεικονίζουν τις γυναίκες να κάνουν πράγματα που και κάνουν οι άντρες ως επιτοπλίστων μερικές φορές ή έτσι έχουν κατοχυρωθεί τέλος πάντων στο μυαλό μας και που δεν μπορούν να κάνουν γενικότερα. Δηλαδή, ούτε να βγουν έξω χωρίς συνοδεία, ούτε να κάνουν αυτό που μπορούν να τους γεννήσει. Απαγορεύεται να σπουδάσουν. Τους απαγόρευσαν να σπουδάσουν. Προσπαθούν να αναπαραστήσουν το πώς θα ήταν η ζωή κανονικά. Τι θα έκαναν σε φυσιολογικές συνθήκες. Απλά νομίζω ότι εδώ η μπούργα φαίνεται ακόμα πιο έντονη. Και δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Τι η διεθνής κατακραυγή, η κοινή γνώμη, τίποτα. Εκεί συνεχίζεται αυτή η απόλυτη περιστολή δικαιωμάτων των γυναικών. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, πραγματικά. Και πάμε και σε αυτή την είδηση που από χθες έτσι έχει στενοχωρήσει τον καλλιτεχνικό κόσμο.
διεθνώς, με το θάνατο της καλονής των 90s, της Τατιάνας Πάτιτς, ένα κορίτσι το οποίο το θυμόμαστε όσοι σε εκείνες τις δεκαετίες έτσι χαζεύαμε τα εξώφυλλα και από πολύ διάσημους φωτογράφους είχε φωτογραφηθεί. Μόλις τα 56 της χρόνια έφυγε. Ναι, από καρκίνο του μαστού, δυστυχώς. Ναι, και αυτό να σου πω την αλήθεια, έτσι λέει ο ατζέντης της, ότι τη χάσαμε και ουσιαστικά από καρκίνο του μαστού, που ως επιτοπλίστων σε μεγάλο ποσοστό είναι ένας ιάσιμος καρκίνος. Όντως. Και αυτό ίσως χτυπάει και καμπανάκι ξανά στις γυναίκες ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις εξετάσεις μας. Προληπτικές. Τις προληπτικές εξετάσεις, γιατί σώζουν ζωές. Ακριβώς. Ουσιαστικά, ναι, μία φορά το χρόνο πρέπει να έχεις προκαθορισμένο ραντεβού ουσιαστικά και να μην το αμελείς ποτέ μετά την ηλικία των 30 με 35. Γιατί τώρα το να πεθαίνει μια γυναίκα, γιατί είναι μια γυναίκα πέρα από το σύμβολο που είναι στη μόδα κτλ. Στα 56 της, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Πολύ λυπηρό. Είναι αθή, έτσι. Το συγκεκριμένο κορίτσι, βέβαια, επειδή το έχουμε χαζέψει πάρα πολύ και επειδή είχε έρθει και στην Ελλάδα, εγώ θυμάμαι εκείνες τις μέρες. Θα σας δώσουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες να τη θυμηθούμε. Ένα κράμα ομορφιάς, η μάνα λέει η Εστονή και ο πατέρας Γερμανός δημοσιογράφος. Ένα κορίτσι με ξεχωριστό στυλ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Τώρα θα πούμε την καλησπέρα μας και στην Μαρία Τικατζή από την αίθουσα σύνταξης, όπου θα ασχοληθούμε λίγο. Καλώς την Αμαρία, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα εδώ τώρα έχουμε τα της κηδείας του τέος βασιλιά και θα μας πεις τώρα κάποιες πληροφορίες, τι ξέρουμε, ποιοι επίσημοι θα έρθουν, πώς ακριβώς θα είναι αυτή η διαδικασία. Ενώ παράλληλα βέβαια παρακολουθούμε όλοι τη συζήτηση που έχει ανάψει με την πολιτική αυτή απόφαση για το ότι θα γίνει κηδεία ιδιωτικά, δηλαδή δεν θα έχει τιμές αρχηγού κράτους. Ναι. Πώς αυτό το πράγμα έχει σχολιαστεί, αν ήταν μια απόφαση που πάρθηκε λόγω και προεκλογικής περίοδου. Ποιοι ενδεχομένως διαφωνούσαν, διότι τώρα από το πρωί σε όλες τις πρωινές εκπομπές ενημερωτικές ρωτούνται, Μαρία μου, και βουλευτές και πολιτικοί, ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, οι βουλευτές της, οι γαλάζιοι βουλευτές ως επιτοπλίστων και βεβαίως σε προεκλογική περίοδο και, λόγω, και τι ακροατήριο έχει ο καθένας και ποιον θα προσπαθήσει να προσεγγίσει. Λοιπόν, λοιπόν, πάρθηκε χθες η απόφαση, ωστόσο, ιδιωτικά θα γίνει η κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Στη διευπουργική σύσκεψη μετήχαν ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Βορύδης. Μισή ώρα κράτησε αυτή η σύσκεψη. Πάρθηκαν οι αποφάσεις, είδαμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα τελεστεί η κηδεία στη Μητρόπολη, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Και στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο Τατόι, εκεί στους βασιλικούς τάφους, όπου βρίσκεται και η μητέρα του τέος βασιλιά, η Φρυδερίκη, η οποία πέθανε το 81, και ο πατέρας του Παύλος. Σε λίγο, μάλιστα, Μαρία, είναι και ο αγαπητός Σταγκαλής εδώ και ώρα. Mm-hmm. Υπήρξε και μια επίσκεψη της οικογένειας εκεί, προφανώς για να δούνε τα διαδικαστικά. Γίνονται και πολλές εργασίες, διότι το Τατόι και μετά από την φωτιά γίνονται και εργασίες υλοτόμησης. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά προσπαθούν λίγο να αναμορφώσουν το χώρο. Βλέπουμε χθες και από τα πλάνα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Ακριβώς. Εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο και θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ από εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιοι επίσημοι γαλαζοαίματοι βασιλιάδες αναμένονται τη Δευτέρα εδώ για την κηδεία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ξεκινήσουμε από την Ισπανία. Εκεί, λοιπόν, το παρόν αναμένεται να δώσει ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φίλιππος. Αναμένεται, λοιπόν, να έρθει στην Ελλάδα για να παραστεί στην κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Η επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας, η Σοφία, η οποία μάλιστα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νωρίτερα ήταν στην κηδεία του Πάπα στο Βατικανό. Αδελφή του Κωνσταντίνου. Αδελφή του Κωνσταντίνου, βεβαίως. Και ο επίτιμος βασιλιάς της Ισπανίας, ο Χουάν Κάρλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Αμπουντάμπι. Αυτά από τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Και να δούμε τώρα με τη Βρετανία τι θα γίνει. Αρχικά έχει ακουστεί ότι μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία του Κωνσταντίνου βασιλιάς Κάρολος. Κάτι τέτοιο όμως μάλλον δεν φαίνεται να ισχύει. Μάλλον θα βρεθεί στην κηδεία ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, τον οποίο μάλιστα έχει βαφτίσει, να πούμε, ο Κωνσταντίνος. Έχουν στενούς δεσμούς, έχουν διάφορες κουμπαριές, να το πούμε έτσι, μεταξύ τους, η Βρετανική με την βασιλική οικογένεια. Βασιλική οικογένεια. Και ο Βίλιαμ είχε βαφτίσει μάλιστα και τον εγγονό του Κωνσταντίνου, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο, να πούμε. Ναι.
Επίσης, από τη Δανία, η Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, αλλά και μέλη της βασιλικής οικογένειας της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας, τα οποία θα τα μάθουμε μέσα στις επόμενες ημέρες και τα ονόματά τους, ποιοι ακριβώς θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους. Μάλιστα. Βέβαια, μαθαίνουμε κιόλας ότι στο Τατόι, κατά τη διάρκεια της ταφής, όσοι παρευρεθούν θα πρέπει να έχουν πρόσκληση και θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα όταν θα κάνουμε την σύνδεση εκεί, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα, Μαρία, υπήρχε και μια ανακοίνωση από την οικογένεια, ναι, έτσι, για, την, ναι, ναι, για το θάνατο για το του τέος βασιλιά, όπου σχολιάστηκε. Πάμε λίγο να τη δούμε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση, να δούμε έτσι τι ακριβώς λέει. Όχι, αυτό είναι το επόμενο θέμα, το αποκαλύψαμε. Ναι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω εγώ την ανακοίνωση. Λοιπόν, με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια ανακοινώνει ότι ο βασιλεύς, έτσι τον χαρακτηρίζει, Κωνσταντίνος, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, αδερφός, αποβίωσε χθες 10 Ιανουαρίου 2023, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Υγεία. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την εξόδια, ακολουθία και την ταφή του. Mm-hmm. Και καταλήγει η ανακοίνωση υπογράφοντας προσωπικό γραφείο βασιλέως Κωνσταντίνου, πρώην βασιλέως των Ελλήνων. Πρώην και όχι τέος. Και αυτό έχει σχολιαστεί επίσης, διότι τέος είναι ο τελευταίος. Εγώ αντιλαμβάνομαι και έτσι όπως το έχω παρακολουθήσει και αυτές τις μέρες και από συνεντεύξεις του, ο ίδιος έλεγε ότι δεν του άρεσε να τον αποκαλούν τέος και βεβαίως δεν του άρεσε και το Γλίξπουργκ, έτσι, που εμείς αναφερόμασταν στην οικογένειά του. Βέβαια, όλα αυτά λύθηκαν να πούμε το 1974 και το άρθρο 7 του συντάγματος είναι ξεκάθαρο ότι δεν αναγνωρίζει ούτε τίτλους ευγενίας, ούτε διάκριση. Τώρα, εάν μπορούμε κι εμείς να πούμε εδώ μία άποψη σχετικά με την απόφαση αυτή για την ιδιωτική κηδεία και όχι με τη μέση αρχηγού κράτους. Mm-hmm. Νομίζω ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Από εκεί και πέρα υπάρχει κοινή γνώμη, υπάρχει η μνήμη και υπάρχει το τι έχει πράξει ο καθένας, το σύνταγμα που έχει αλλάξει και το τι έχει πράξει ο καθένας, γιατί εάν τον ήθελαν οι Έλληνες ως βασιλιά, δεν θα είχαμε το δημοψήφισμα που περάσαμε, που αφήσαμε πίσω μας την βασιλεία. Και οπότε... Και αυτό ήταν ο ένας λόγος, το δημοψήφισμα του 1994, για τον οποίο η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση, αλλά και το γεγονός ότι το 1994 του αφαιρέθηκε και η ελληνική του ηθαγένεια του Κωνσταντίνου. Ναι, ναι, σωστά. Και λοιπόν, το πρώην στην ανακοίνωση που διάβασα και η Μαρία, έχει μια υποψία περαιτέρω νομιμοποίηση. Εκεί νομίζω ότι είναι η αιχμή. Το πρώην ακούγεται κάπως περίεργο στη σημερινή. Ναι, και τα παιδιά τώρα θα δούμε και τι λέει και η Daily Mail εδώ που το έχει χάσει τελείως για τη Μαρή Σαντάλ, την γυναίκα του Παύλου, του πρωτότοκου. Ναι. Αλλά γενικώς τους αναφέρουν πρίγκιπες και αυτά. Δεν ξέρω πώς πάει το πρωτόκολλο. Έτσι, σε εμάς αυτά ακούγονται λίγο. Συμπαγματικά. Ναι, λίγο κάπως. Λοιπόν, έλα, για πάμε να δούμε τι λέει εδώ η Daily Mail. Είναι ένα χθεσινό δημοσίευμα της Daily Mail, η οποία όντως παντού αυτό που λέμε εξ το βλέπει βασίλισσες, βασιλιάδες και πρίγκιπες, αναφέρεται στη Μαρή Σαντάλ και τη χαρακτηρίζει ως τη νέα βασίλισσα της Ελλάδος. Στον τίτλο το έχει σε εισαγωγικά, αλλά μέσα στο κείμενο είναι εκτός εισαγωγικών. Και ουσιαστικά είναι ένα αφιέρωμα στην ζωή της. Έχει παντρευτεί, να πούμε, τον γιο του Κωνσταντίνου, τον Παύλο. Αναφέρεται στις επιχειρήσεις της, ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι πετυχημένη, επιχειρηματίας, έχει 5 παιδιά. Και ότι φυσικά ο πατέρας της είναι ένας από μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια. Πολύ τώρα δεν ξέρω πού αναφέρεται το βασίλισσα πραγματικά, αλλά παντού βλέπουν πρίγκιπες και βασιλιάδες, νομίζω, εκείνοι. Εδώ τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματά μας, αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά πήρε αυτή την απόφαση η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει τοποθετηθεί ως προς αυτό και δεν έχει να κάνει με την ωριμότητα μιας δημοκρατίας. Προφανώς και σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή, αλλά από εκεί και πέρα έχει κρίνει η ιστορία, κρίνουν οι πολίτες και το τι έχει πράξει ο καθένας, ακόμη και σε αυτό το λιγοστό χρόνο που ήταν βασιλιάς ο Κωνσταντίνος εδώ. Λοιπόν, τώρα, Μαρία, σε ευχαριστούμε για την ώρα. Πάμε να δούμε τα θέματα της εκπομπής μας σήμερα. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Απευθείας σύνδεση με το Τατόι. Άρχισαν οι προετοιμασίες στο χώρο για την ταφή του Κωνσταντίνου. Όλο το παρασκήνιο. Πώς θα γίνει η κηδεία? Αύριο, η εισαγγελική αγόρευση στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Τι λέει η δικηγόρος του γνωστού ηθοποιού για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε κατά των καταγγελουσών? Στην παραμυθιά Θεσπρωτείας θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο που φτιάχνει παραδοσιακές καμπάνες και θα μάθουμε τα μυστικά για τον τέλειο ήχο. Πάμε στη Βραζιλία και στην εκπληκτική παραλία Κόπα Καμπάνα να συναντήσουμε τον Έλληνα ταξιδευτή που από τη Μήλο έχει βρεθεί στα πιο όμορφα σημεία του πλανήτη.
Ένα αφιέρωμα στο σούπερ μόντελ των 90's, Τατιάνα Πάτιτς. Και στο top της ημέρας, δείτε τι έκανε χθες το βράδυ ο πρίγκιπας Χάρι, παρέα με τον Ντόμ Χάνκς, για να τρολάνουν τη μοναρχία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι εδώ να ξεκινήσουμε. Πω, θα πάμε κόπα καμπάνα, πραγματικά, μην το ματιάσω, αλλά... Θα πάμε όντως ή εικονικά. Θα πάμε, βρε παιδί μου, έχουμε πάντα τους ανθρώπους μας εκεί. Δεν βλέπεις, μας περιμένουν. Βραζιλία και όχι μόνο εκεί. Βόλτες όλη την Ελλάδα, αλλά για την ώρα θα πάμε στο Γιώργο Δάσκαλο, σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου. Καλώς τα. Καλησπέρα. Γεια σας. Προ-Παρασκευούλα, θα πω. Μικρό Σάββατο, έλα. Ναι. Και η προ-Παρασκευή ακούγεται πάρα πολύ ωραία, γιατί έρχεται η Παρασκευή και... Λοιπόν, πριν σας πω τι θα δούμε σήμερα στο Σαν Σήμερα, θέλω να στείλω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στο Φίλιππο στη Βαρκελόνη, Φλάκια. Στην Ευμορφία και στην Αφροδίτη στην Ουτρέχτη. Φλάκια. Ναι. Νόμιζα επίσης... στο Φίλιππο που έρχεται εδώ το... Όχι, όχι, μακριά από μένα η Βασιλής. Γιατί και η Ισπανία μου τα συνέδεσες κάπου. Ναι, έλα, για πάμε. Θα έρθει ναι. και ο Χωσέ, πώς λεγόταν. Ο Χουάν Κάρλος. Ο Χουάν Κάρλος. Ναι. Θα έρθει και ο... Έτσι λέγεται. Ναι. Και να δώσω επίσης τα φιλιά μου στο Κουτσελιό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Θα σας πάω στο 1934 σήμερα, όπου θα γεννηθούν τα πιο όμορφα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου, η Τζένι Καρέζη. Θα γεννηθεί σαν σήμερα το 1934 και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι και το πιο ωραίο χασάπικο που έχουμε δει ποτέ να χορεύουν στο Πού? Σινεμά. Σε όλα. Πού, σε όλες τις ταινίες σχεδόν. Ωραία. Χορεύει χασάπικο γιατί ήταν από τους αγαπημένους της χορούς. Ξέρεις, Τζονάκο, ότι τη λέγανε Ευγενία Καρπούζη. Δεν το θυμόμουν, αλλά τώρα ήταν μπροστά μου. Ευγενία Καρπούζη. Ευγενία Καρπούζη, Τζένι Καρέζη. Και το αλλάξανε μετά σε Τζένι Καρέζη. Επίσης, άλλα γενέθλια σημερινά είναι το 1970. Γενέθλια. Είναι μια επέτειος, μάλλον, όχι γενέθλια. Το 1976 θα φύγει από τη ζωή η βασίλισσα του μυστηρίου και του εγκλήματος, η Αγκάθα Κρίστη. Η γυναίκα που δημιούργησε και έπλασε τον Πουαρό και τη Μις Μάρπλ και πάρα πολλά βιβλία που έχουν γίνει κινηματογράφος, έχει γίνει θέατρο, έχουν γίνει τα πάντα. Σειρές, τα πάντα. Σειρές. Mm-hmm. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε. Πάμε. «12 Ιανουαρίου σήμερα και θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ πως μου φαίνεται λίγο σαν να έχουμε ήδη ζήσει 5 μήνες από το 2023. Τέλος πάντων, μη μου δίνετε σημασία και ελάτε να πούμε μαζί χρόνια πολλά και καλά στον Τατιανό, την Τατιάνα και την Τατιανή». «Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα». Είναι 1833 όταν η αντιβασιλεία του νέου ελληνικού κράτους θα συνάψει δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων, παρακαλώ, με εγγυήτριες στις μεγάλες δυνάμεις. Το αστείο, ή εξωφρενικό όπως θέλετε πείτε το, είναι πως από το συνολικό ποσό μόνο το 14% ήρθε στα ελληνικά ταμεία. 1873 και θα έρθει στη ζωή ο Σπύρος Λούις, ο θρυλικός Ολυμπιονίκης του Μαραθωνίου των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 1896. Γεννήθηκε στο Μαρούσι και ο πατέρας του ήταν νερουλάς, επάγγελμα που έκανε και ο ίδιος. Ο Λούις έτρεξε το μαραθώνιο σε χρόνο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δεύτερα σε ηλικία 24 ετών. Είναι 1932 και η Χάτι Οφίλια Κάραγουεϊ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκλεγεί γερουσιαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σπάζοντας έτσι ένα ανδροκρατούμενο άβατο μετά από 150 και χρόνια. Σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε η Ευγενία Καρπούζη, κατά κόσμου Τζένι Καρέζη, τα πιο όμορφα μάτια του ελληνικού θεάτρου και σινεμά και το καλύτερο χασάπικο που έχει χορευτεί ποτέ στον κινηματογράφο. Υπήρξε ένα από τα εμπορικότερα, πιο ταλαντούχα και πιο αγαπητά πρόσωπα του κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου, με σημαντική μάλιστα αντιδικτακτορική δράση. Σαν σήμερα, το 1976, η Αγκάθα Μέρι Κλαρίσα Μίλλερ θα φύγει από τη ζωή. Η γνωστή μας, Αγκάθα Κρίστη, πριν ασχοληθεί με τη συγγραφή βιβλίων, εργάστηκε ως βοηθός φαρμακοποιού στην αεροπορία την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γνωστή κυρίως για τα αστυνομικά της έργα, μητέρα των detective Ηρακλή Πουαρό και Miss Marple, άξια έχει κατακτήσει τον τίτλο της Βασίλισσας του Εγκλήματος. Σε
Σαν σήμερα, το 1977, ένα νέο άσημο συγκρότημα με την ονομασία The Police θα κάνουν την πρώτη τους πρόβα σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Λονδίνο. Μαύρη επέτειος για την Αϊτή η σημερινή, καθώς το 2010 ένας τρομακτικός σεισμός 7 Ρίχτερ θα πληγώσει για να μην μπούμε ισοπεδώσει το νησί. Ο απολογισμός τραγικός, 200.000 νεκροί και πάνω από 1 εκατομμύριο άστεγοι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε με το top. Τζόνι σήμερα μαζί μας και Τζόρτζια βεβαίως. Πάμε. Το σαν παιδάκια κανονικά, σαν μαθητές. Κοίτα, ήρθαμε. Μπαίνει στο σχολικό. Ναι, αυτό. Κουνάνε την ουρά χαιρετώντας τους φίλους και πάνε και κάθονται κάθε μέρα στη συγκεκριμένη θέση. Τους δένουν για να μην φύγουν φυσικά από τα καθίσματα και φτάνουν στον προορισμό τους. Αριστούργημα. Και φεύγουν για εκπαίδευση. Είναι αριστούργημα. Συγγνώμη, κόβουν και εισιτήριο ή παίρνουν έτσι. Είναι σχολικό, παιδί μου, δεν έχει εισιτήριο. Δεν έχει. Πάνε για εκπαίδευση. Αλλά κοίταξε να δει, ο καθένα έχει του φίλου του, ο καθένα θα διαλέξει που θα κάτσει. Δεν είναι. Περνάνε, μυρίζονται και ω εκεί θέση μου. Κίνδυνο είναι, γιατί νομίζω τα αρσενικά με τα θηλυκά μεταξύ τους δεν έχουν. Όχι, τα αρσενικά με τα αρσενικά και τα θηλυκά με τα θηλυκά. Τζόνι, θα πάρει σκύλο, είναι φίλοι. Είναι φίλοι. Ναι, δεν τα ξέρω πολύ καλά με τους φίλους. Μην γαυγείς το ένα στο άλλο. Τέλος πάντων. Και στο νούμερο 3 πάμε να κάνουμε πατινάζ στα 345 μέτρα. Πάμε. Σίγουρα η θέα φαντάζει ονειρική από εκεί πάνω. Ναι, νομίζω ότι όλοι μας. Όσοι βέβαια κάνουν πατινά, θα θέλανε να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Γιατί όχι, ως θέλει ρε παιδί μου να κάνει πατινά σε έναν ουρανοξύστη στον 100ο όροφο του building Hudson Yards. Μπορεί να πάει στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, φυσικά. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα την εξέδρα όπου μπορούν οποιοδήποτε να πάει περίμενε να μισό λεπτό. Πατινάς. Έχει την αίθουσα που είναι μέσα από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά έχει και την άλλη που είναι σαν μπαλκόνι. Ακριβώς. Και κάνει πατινά. Έχει και διάφανο γυαλί εδώ προεξέχει. Βλέπω από κάτω. Έτσι, ναι, και προεξέχει όπως βλέπουμε από το κτίριο. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι πάγος. Προστατευτικό είναι μόνο το γυαλί, δηλαδή αν δεν τα πας πολύ καλά με το πατινάζ, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αλλά... τι θα γίνει, ας πούμε. Ναι, λίγο... Κοίτα, εγώ και να έκανα πατινάζ που δεν κάνω καλό, δεν θα πήγαινα εκεί πέρα. Αυτό λίγο με τρομάζει. Σκέψου να σπάσει από κάτω το πάτωμα. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι δεν είναι πάγος αυτό που βλέπει. Είναι από συνθετικό υλικό που λέγεται Glice και δεν καταναλώνει έτσι ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε είναι και οικολογικό. Καλά, το θέμα είναι το σημείο που βρίσκεται και το ότι μπορείς να χαζεύεις τη θέα. Απ' την άλλη, βέβαια, όποιος έχει ακροφοβία ή εν πάση περιπτώσει, ναι, λίγο θα ζορίζεται. Καλά, ας πάμε Νέα Υόρκη πρώτα. Να προσπαθήσουμε να βρούμε τα άλλα εισιτήρια και μετά πας και στο ουρανοξύστη. Αρχικά μάθετε πατινάς. Μέχρι να μάθετε όμως, σας πάμε τώρα κατευθείαν στο νούμερο 2, γιατί θέλω να σας πω ότι ο πρίγκιπας Χάρη δεν κάθεται στα αυγά του και ξαναχτυπάει το παλάτι. Με ένα βίντεο τρολάρισμα και κάπως αφήνει λίγες εχμούλες προς τη βασιλική οικογένεια αλλά και τη μοναρχία, βρέθηκε συγκεκριμένα χθες στο The Late Show του Stephen Colbert και παρέα με τον Tom Hanks έφτιαξαν αυτό το βίντεο που θα δείτε τώρα. Where is he? He's coming. Okay. He's coming. Hit it. Hit it. Stop, stop, Stephen. Not needed, but thank you. I appreciate it. What are you talking about? This isn't for you. What? Get out of the way. He's coming. I'm back. Where's my fanfare? Μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα άρεσε και πάρα πολύ στους Βρετανούς, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει μια φρουρά που ανυπομονεί να δει τον πρίγκιπα Χάρη να μπαίνει. Και του λένε, συγγνώμη, δεν είναι για σένα, είναι για τον Tom Hanks. Θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί, να πιστέψει κανείς ότι είναι πιο σημαντικός ο Tom Hanks από την Βασιλεία. Οπότε δεν άρεσε και πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Ο ίδιος βέβαια δεν θα είχε πρόβλημα, διότι όλα αυτά, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι στημένα στις περισσότερες περιπτώσεις. Και επίσης δεν έχει αφήσει εκπομπή για εκπομπή που δεν έχει πάει. Μαριόν, έτσι, το συνεχίζει. Το βιβλίο. Ναι, προωθεί το βιβλίο το οποίο σκίζει. Δεν τι το συζητώ. Μόνο 20 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα. Πρέπει να φτάσει το μπάτζετ. Εδώ στην Αμερική είναι πολύ αγαπητός από ό,τι φαίνεται. Οπότε δεν τον νοιάζει και πολύ τι λέει το Βρετανικό Βασίλειο. Λοιπόν, και στο νούμερο 1 ο Τιτανικός επιστρέφει. Καλώς τον.
τώρα εν ώψη και το Αγίου Βαλεντίνου που είναι στις 14 Φλεβάρι. Αν δεν θα ξεκινήσουν οι καρδούλες. Βέβαια, 10 Φεβρουαρίου όμως θα βγει ο Τιτανικός πάλι στους κινηματογράφους. 25 χρόνια μετά την πρώτη του έτσι κυκλοφορία από το 1997 που είχε σπάσει τα ταμεία. Και θα τη δούμε σε 4K 3D ανάλυση. Μη μου πεις. Με πιο γρήγορα καρέ. Όποιος θέλει να πάει να τη δει. Ο Ντικάπριο δεν τη γλιτώνει πάντως. Πάμε να πάντως το δούμε. Το ναι, να την διαγεύσει πριν πάτε στους κινηματογράφους, νομίζω. Ναι, πρέπει να δείτε. Listen to me. I've got you. I won't let go. Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. Trust me? I trust you. Open your eyes. I'm flying, Jack. Υπέροχο. Οπότε μαζί με τους ερωτευμένους θα γιορτάσει και τα 25 χρόνια Τιτανικός. Ραντεβού στις αίθουσες. Εμείς πάλι σε λίγο μαζί. Τώρα, διαγωνισμός. Πέμπτη σήμερα, ελάτε, προλαβαίνετε, διότι αύριο κληρώνει εδώ αυτό το υπέροχο τριήμερο στην Αράχοβα. Από το αράχοβα.tv, το νέο site του Δημήτρη Μάρκου. Σε υπέροχο σαλέ, όπως βλέπετε εδώ, VIP σαλέ, το οποίο... Πόσο όμορφο είναι και εναρμονισμένο με το περιβάλλον, το βλέπετε εδώ. Και βεβαίως, παράλληλα με τη διαμονή, η προσφορά εδώ έχει και ένα σούσι και κοκτέιλ στο εξαιρετικό μπαρ Ρέστοραν Γιούκη στην καρδιά της Αράχοβας, στο 14999, με SMS ή τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό, μπαίνετε στο διαγωνισμό. Και για να δούμε και το Γιώτα Γιάρη, το καταπληκτικό χιλιάρι, αυτό το πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Πεντάθυρο εδώ, αξίας 16.000 ευρώ, στο 14999 να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Φύγαμε διαφημίσεις, ναι, και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 2.30, κοντά μου ο Ανδρέας Οβάγιας και η Μαρία Ικατσή. Λοιπόν, Ανδρέα, να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία με μια είδηση σοκαριστική που μας έρχεται από το Ναύπλιο. Τι έχει συμβεί? Της τελευταίας στιγμής είναι σοκαρισμένη η κοινωνία του Ναυπλίου, καθώς πριν από λίγη ώρα σε πολύ κεντρικό σημείο, στην οδό Αμιμόνη στο Ναύπλιο, ένας άντρας ηλικίας περίπου 80 ετών έδωσε τέλος στη ζωή του, αυτοκτόνησε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλο αυτό συνέβη με κυνηγετικό όπλο. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η σωρός του έχει παραλυθεί από το ΕΚΑΒ και βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής είναι διευκρίνιστα τα αίτια της πράξης. Μάλιστα. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα και πάμε στο Μαρούσι και στην ισχυρότατη έκρηξη που είχαμε τα ξημερώματα σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού. Εκεί λοιπόν έχουμε και τη στιγμή, το βίντεο δηλαδή, το τι συμβαίνει. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη. Είχε και σοβαρές ζημιές σε 8 καταστήματα, 7 σπίτια και 2 αυτοκίνητα. Στο σημείο βρίσκονται άντρες από το Τμήμα Εξουδετερώσεων και Κριτικών Μηχανισμών της Ελλάδας. Εδώ βλέπουμε και τι ακριβώς συνέβη. Όλο αυτό το σκηνικό συμβαίνει περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα. Ακόμα διερευνώνται τα αίτια για το τι ακριβώς έχει συμβεί χτες το βράδυ. Μάλιστα. Και τώρα, εχθές παρακολουθούσαμε και εδώ και εμείς από την εκπομπή τι συνέβαινε στην Ευελπίδων, όπου είχαμε την απολογία της Ρούλας Πισπυρίκου για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας. Αυτό, όπως φάνηκε, κράτησε ώρες και κάποια στιγμή διεκόπη και υπήρξε εμπλοκή, γιατί ο δικηγόρος της, ο κύριος Κούγιας, ζήτησε την εξαίρεση της ανακρίτριας. Έχουμε πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς προς την ανακρίτρια. Ο σύνηγορος της Ρούλας Πισπυρίκου, ο Αλέξης Κούγιας, έκανε λόγο για ερωτήσεις κουτσομπολιού προς την εντολέα του. Υπήρξε ένταση, υπάρχουν ανάμεσα στις δηλώσεις και εκφράσεις όπως δικαστική πλάνη. Νομίζω ότι μπορούμε και να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Κούγιας και θα επανέλθουμε. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας κυρίας κατηγορουμένης, όπου της ετέθησαν ερωτήματα, δυστυχώς τολμώ να πω, χωρίς καμιά ουσιαστική και νομική υποδομή, ουσιαστικά ερωτήματα κουτσομπολιού. Αποκαλύψαμε το ρόλο της Πιλιοπούλου και η κυρία κατηγορουμένη ζήτησε την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ Πιλιοπούλου, Κραβαρίτη, Καλόγρια, Λέοντος
Μου κάνει εντύπωση αυτή η σκληρότητα της κυρίας Ανακριτού. Υποχρεώνομαι να κάνω αυτή την αίτηση εξαιρέσεως. Κανονικά θα έπρεπε μόνη της η κυρία Ανακριτής από δικαστική ευπρέπεια να δηλώσει αποχή μετά τα όσα έχουμε δηλώσει και τα έχουμε αποδείξει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα αν αυτή την ώρα, γιατί από τώρα αποφασίζεται πότε θα συνεχιστεί η απολογία, είναι μπορεί πιθανό, και να συνεχιστεί είναι σήμερα. Ακριβώς. Είναι πιθανό εντός λίγων λεπτών να υπάρξει και βούλευμα με το οποίο θα συνεχιστεί η διαδικασία. Η απολογία της Ρούλας Πισπυρίγκου, ενώ εντωμεταξύ έχει δοθεί αναβολή για τη δίκη της Τζορτζίνας που ήταν να ξεκινήσει εχθές, για τις 31 Ιανουαρίου. Τώρα ο κύριος Κούγιας, επειδή τον παρακολούθησα σήμερα το πρωί στον Αντένα, ο ίδιος είπε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα απορριφθεί το αίτημα της εξέλιξης. Βέβαια, κάνει λόγο, Ανδρέα, όπως είπες, για μια δικαστική πλάνη που στα 50 χρόνια, όπως ανέφερε, της δικής του πορείας δεν έχει λέει ξανασυναντήσει, ότι σίγουρα θα καταρρεύσει το κατηγορητήριο. Ουσιαστικά αμφισβητεί σχεδόν τα πάντα, έτσι, και έχει ως υπερασπιστική γραμμή η Ρούλα Πισπυρίγκου, συνεχίζει να δηλώνει αθώα, και έχει μια πλειάδα τώρα επιστημόνων που έρχονται και ουσιαστικά θα αποκρούσουν όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τα επίσημα πορίσματα. Μάλλον σχεδόν ανοίγει ένας πόλεμος, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάμεσα σε ειδικούς, σε ιατροδικαστές, και εκείνη η γνώμη παρακολουθεί, προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, αλλά είναι πολύ έντονη η κλιμάκωση, ειδικά στο κομμάτι. Και θα δούμε των τι θα γίνει σε μια δίκη που θα ξεκινήσει και θα κρατήσει πολύ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα, εχθές εμείς εδώ φιλοξενήσαμε την κυρία Ουρανία Δημακοπούλου, η οποία ήταν. Είναι ιατροδικαστής που ουσιαστικά άλλαξε την τοποθέτησή της σχετικά με το θάνατο της Τζορτζίνας και την δόση της κεταμίνης που είχε χαρακτηριστεί θανατηφόρος. Τώρα στις δηλώσεις της είπε ότι δεν είχε τα επαρκή στοιχεία που βγήκαν αργότερα. Ένα μήνα μετά. Και ουσιαστικά τώρα δίνει μια άλλη ερμηνεία για το θάνατο του παιδιού. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι μας είπε. Η ιατροδικαστική έκθεση λοιπόν τότε μιλούσε για μικρογραμμάρια. Δεν ξέραμε καν ούτε την ακριβή ποσότητα, αν είναι σε μικρογραμμάρια ή αν είναι σε μιλιγκράμμ. Άρα τώρα έχετε άλλα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι γνώση μου και σας το δίνω για πρώτη φορά και δεν το γνωρίζει ούτε ο συλλήγορος. Έχουμε μία ιατροδικαστική έκθεση συμπεριλαμβανομένων τοξικολογικών εκθέσεων. Μάλιστα. Οι εκθέσεις οι οποίες βγαίνουν στον ποιοτικό έλεγχο και μιλούν για κεταμίνη. Απ' τη μία μιλούν για κεταμίνη και λένε για συγκέντρωση, 6,5, όπως λέτε κι εσείς. Απ' την άλλη μιλούν για ποιοτικό έλεγχο. Το εργαστήριο Αθήνας και Θεσσαλονίκης την ίδια ημέρα βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα και μάλλον κατά τυχαίο τρόπο το πρωτοκολλούν και την ίδια ημέρα. Μάλιστα. Σύλληψη της κατηγορουμένης. Με τον ποιοτικό έλεγχο ή με τον ποσοτικό. Ο ποσοτικός έλεγχος, όπως λέω, των υπολείπων ουσιών έχει δοθεί ένα μήνα μετά τη σύλληψη. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε βεβαίως οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση που σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής με το Τατόι, εκεί που θα γίνει η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου την Δευτέρα. Βρίσκεται ο συνάδελφος, ο αγαπητός Ταγκαλής, και δίπλα του έχει τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη από το εκκλησίαonline.gr. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, αγαπητέ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μάριον. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες εδώ στο Τατόι για την ταφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί έφτασαν και μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά, όπου παρέμειναν για περίπου μία ώρα. Ενώ να πούμε ότι δεκάδες είναι και τα φορτηγά τα οποία πηγαίνουν έρχονται, μεταφέροντας χώμα και απομακρύνοντας κορμούς δέντρων μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021. Επίσης, ισχυρή είναι και η αστυνομική δύναμη εδώ στην περιοχή, καταστρώνοντας το σχέδιο της Δευτέρας για την ταφή του τέως βασιλιά. Ωστόσο, περισσότερα μπορεί να μας πει και ο Ανδρέας, που γνωρίζει φυσικά περισσότερα. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πείτε μας τώρα, τι τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν. Καταρχήν, έχει οριστεί ότι η κηδεία θα γίνει στην Μητρόπολη. Θα υπάρξει λαϊκό προσκύνημα? Κοιτάξτε, οι τελευταίες πληροφορίες, και εγώ, επειδή από σήμερα από το πρωί είμαστε εδώ, καταρχήν προχωρούν οι εργασίες πολύ πάνω στους τάφους. Ήδη σήμερα σκάβουν για να δημιουργηθεί το μνήμα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δίπλα στον Παύλο και στη Φρυδερίκη. Έχουμε αποκλειστικό υλικό, το οποίο νομίζω το έχετε κι εσείς. Μπορούμε να το σήμερα, δούμε, μιλώντας με τη Μητρόπολη.
Μιλώντας με τη Μητρόπολη, μας είπαν ότι ενώ πρόκειται το σκήνομα του τέρους Βασιλιά Κωνσταντίνου να έρθει Κυριακή βράδυ, τελικά θα έρθει Δευτέρα πρωί. Αυτό σημαίνει ότι είχε ακυρωθεί κάθε πιθανότητα να υπάρξει λαϊκό προσκύνημα. Γιατί Δευτέρα πρωί σημαίνει ότι μετά θα είναι η εξόδιος, ακολουθία, θα ψαλεί και εν συνεχεία θα έρθει εδώ για να γίνει η ταφή. Βεβαίως να πούμε ότι θα είναι όντως κατόπιν προσκλήσεως. Από ό,τι μάθαμε, θα είναι 200 άτομα τα οποία ήδη έχουν προσκληθεί. Είναι και αυτή η πρόθεση της οικογένειας. Να είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων μέσα στην Μητρόπολη. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που πήρε η κυβέρνηση την απόφαση να μην είναι με τη μέσα αρχηγού κράτους, αλλά να είναι σαν ιδιώτης, η ευθύνη πάει πλήρως στην οικογένεια για ό,τι συμβεί, για οποιαδήποτε έτσι, αν δεθεί εκτός ελέγχου. Δηλαδή πρέπει να εκείνοι να ελέγχουν ακριβώς το τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν είναι θέμα πλέον της πολιτείας, δεν είναι ιδιωτικό θέμα όπως κάθε κηδεία κάθε ανθρώπου. Ναι. Από εκεί και πέρα, ξέραμε, επειδή είχε μια ιδιαίτερη σχέση ο τέος βασιλέας και με την Εκκλησία, θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο και κατά την οικογένεια. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα χωροστατήσει μαζί με τους ιεράρχες των Θεότιδων Σημεών, των Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, των Ρωγών Φιλόθεο και πλειάδα ιερέων. Από εκεί και πέρα, έχει κληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Έχετε εσείς πληροφόρηση αν θα παρευρεθεί? Έχει κληθεί. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα παρευρεθεί ο ίδιος, αλλά θα στείλει κάποιον εκπρόσωπο και το πιθανότερο είναι τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο δηλαδή, τώρα εδώ που πρέπει να ακολουθηθεί, διότι δεν θα έχουμε τη διαδικασία με τη μέσα αρχηγού κράτους μένα, αλλά από την πλευρά της Εκκλησίας υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Κοιτάξτε, από την πλευρά της Εκκλησίας, όπως κάθε φορά που υπάρχει μια παρόμοια τελετή, οι ιεράρχες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο που είναι, δηλαδή τα άμφια είναι τα ίδια όπως σε κάθε λειτουργία πανηγυρική, σε κάθε μεγάλη γιορτή. Δεν αλλάζει κάτι διαφορετικό για την Εκκλησία μας. Ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα όπως μεγάλες εορτές. Δεν πρέπει να υιοθετηθεί κάποιο άλλο της πρωτόκολλο, δηλαδή, το οποίο να αρμόζει στην περίπτωση, γιατί η Εκκλησία ήταν φίλος της Εκκλησίας, ήταν υποστηρικτής της Ορθοδοξίας μας. Από εκεί πέρα, μέχρι εκεί. Επειδή μου είπατε για ένα υλικό το οποίο μας έχετε στείλει και δεν ακούω τώρα από το κοντρόλ επάνω, αυτά τα πλάνα που παίζουμε εμείς, έχουμε υλικό από τον κύριο Καραγιάννη? Είναι από σήμερα. Ωραία, πού είναι, για να καταλάβουμε, για να πω τι. Αυτά εδώ μας τα έχει στείλει ο κύριος Καραγιάννης αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα που παρουσιάζουν οι τάφοι τώρα, σήμερα. Τώρα, σήμερα, πριν από μισή ώρα. Ναι. Βλέπουμε βέβαια από ότι εντάξει, πρέπει να γίνει μια αναμόρφωση εκεί του σημείου, σαφέστα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Καραγιάννη. Υπάρχει ένα σεβασμό, σε βάση περιπτώσει, στη διαδικασία αυτή της ταφής. Και επειδή έχει συμβεί και η πυρκαγιά και η φωτιά, βλέπουμε ακόμη εκεί είναι παρατημένη κορμή και όλα αυτά. Φαντάζομαι είναι σε μια διαδικασία εντατικών εργασιών εκεί για να φτιαχτεί το σημείο. Σαφέστατα, και αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, πρέπει να πούμε, γιατί και οι κάτοικοι, έτσι, η γενική περιοχή έχει υποφέρει με τις φωτιές. Εδώ ευτυχώς το σημείο έδωσε ο Θεός και δεν έφτασε ούτε μέχρι τα κτίρια και διασωθήκαν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι. Αυτό το περιβάλλον μέσα σε 2-3 μέρες με θαύμα, ας πούμε, θα γίνει έτοιμο για την ταφή. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι, επειδή ήμασταν και τώρα και πάνω και μίλαγα και με τους εργαζόμενους εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο. Πρέπει να είναι υπεράνθρωπες προσπάθειες για να. Εκεί θα είναι με προσκλήσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει όποιος θέλει, ενώ το τατό είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Σαφέστατα. Αυτό είναι το θέμα. Το τατό, βεβαίως, είναι δημόσιος χώρος, είναι ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά επειδή μια τέτοια διαδικασία ενέχει κίνδυνο, ας πούμε, έτσι, κάποιον απρόβλεπτο. Για λόγους ασφαλείας. Σίγουρα θα υπάρξει πρόβλεψη. Για λόγους ασφαλείας θα υπάρξει πρόβλεψη και πολύ έντονη αστυνομική παρουσία που ήδη δηλαδή υπάρχει. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Εγώ πιστεύω πάντως θα βρεθεί κάποια φόρμουλα, θεωρώ, και κατόπιν συνεννοήσεως της οικογένειας με την Εκκλησία, έτσι ώστε όσοι επιθυμούν, πάντα με έλεγχο και βεβαίως να είναι μετρημένοι, να θέλουν να αποτείνουν το ίστατο χέρι στον τέος Βασιλέα Κωνσταντίνου. Δηλαδή, ο απλός κόσμος να μπορέσει με κάποιο τρόπο να. Γιατί το βλέπουμε, το επιθυμεί και το θέλει αυτό. Είναι κρίμα λοιπόν να μην τα καταφέρει και να μην μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μήπως βρεθεί κάποια φόρμουλα, δηλαδή, Δευτέρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε εκεί την κινητικότητα. Αγαπητές, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, προχωράμε εμείς και πάμε στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Είχαμε την απολογία του την Δευτέρα. Αναμένουμε αύριο την αγόρευση της εισαγγελέως, έτσι. Και μπορούμε να συνδεθούμε με την κυρία Κική Πακυρτζίδου, η οποία είναι δικηγόρος του, μαζί με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Κυρία Πακυρτζίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και επιτέλους το καταφέρουμε να τα πούμε. Τώρα, κυρία Πακετζίδου, είχαμε μια μαραθώνια απολογία από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ακούστηκε και η φωνή του μετά από τόσους μήνες. Είχε έντονο συνέστημα στα όσα έλεγε. Απ' την άλλη, θεωρείτε ότι είχε επιχειρήματα και ότι έπεισε? Η αποδεικτική διαδικασία δεν είναι μόνο η απολογία του κατηγορουμένου, είναι το σύνολο. Mm-hmm. Και το σύνολο της διαδικασίας όχι απλώς απεκάλυψε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είναι βιαστής, για κατά την υπεράσπιση αποκάλυψε ότι δεν υπάρχουν τα ποινικά αδικήματα για τα οποία αυτός ο άνθρωπος οδηγήθηκε το 2021 στη φυλακή, όπου και παρέμεινε για χρονικό διάστημα 10 περίπου 11 μηνών. Ήταν μια διαδικασία πλούσια σε χρόνο, αλλά πλούσια και σε αποδεικτικά στοιχεία. Η απολογία του δεν είχε μονάχα συγκίνηση και συνέστημα, είχε αποδεικτικά στοιχεία, μίλησε για τη ζωή του, μίλησε για τις συνεργασίες του, μίλησε για την πορεία αποδεικτικά του. Αποδεικτικά στοιχεία ως το ποιος είναι εκείνος παρέθεσε. Τώρα για τις συγκεκριμένες καταγγελίες, προφανώς δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά δεν είναι μία η καταγγελία. Είναι από περισσότερα άτομα. Και αυτό για σας τι σημαίνει? Ότι επειδή είναι τρεις οι καταγγέλουσες, σημαίνει ότι αυτόματα είναι αλήθεια? Σας πληροφορώ, κύριε Μιχελιδάκη, ότι τώρα με το MeToo, όλες οι υποθέσεις που έχουν πάει, υπάρχουν απαλλακτικά, υπάρχουν πάρα πολλά, για να είμαι ακριβής, υπάρχουν πάρα πολλά απαλλακτικά βουλεύματα. Είδατε για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατηγορήθηκε, είναι απαλλακτικό βουλεύμα. Ναι, αλλά για τον κύριο Φιλιππίδη φτάσαμε σε δίκη. Υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες, έχουμε παρακολουθήσει όπως λέτε, αλλά για τον κύριο Φιλιππίδη φτάσαμε σε δίκη. Είναι τρεις καταγγελίες, οι οποίες πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι η πρώτη καταγγέλουσα δεν έχει πει. Ξεκίνησε με μία αναφορά στο ΣΕΗ που μιλούσε ότι της κατέβασε το παντελόνι και έφυγε. Πήγε στον εισαγγελέα, είπε με κατέβασε το εσώρουχο και έφυγε. Και την τρίτη φορά στην κυρία ανακρίτρια είπε, κυρία Πρόεδρε, θυμάμαι πολύ καλά γιατί μου θύμισε ο φίλος μου. Ο ένας φίλος μου μετά από 13 χρόνια ότι έλαβε χώρα και μια γενετήσια πράξη. Ποιες είναι οι πολλές οι καταγγελίες? Αυτός είναι ο βιασμός του Πέτρου Φιλιππίδη, τον οποίο θυμήθηκε η τρίτη καταγγέλουσα μέσω ενός φίλου της την τρίτη φορά. Αυτά θα πρέπει να λέτε στον κόσμο και όχι να λέτε ότι είναι πολλές οι καταγγέλουσες. Ποιες είναι οι πολλές καταγγέλουσες? Κυρία Πακετζίδου, εγώ λέω τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί. Αυτή τη στιγμή κατηγορείται για ένα βιασμό και δύο απόπειρες. Εγώ δεν λέω πράγματα τα οποία τα συνάγω ή μόνη μου τα συμπεραίνω. Εγώ απλά σας ρωτάω και αν αυτό που λέει για οργανωμένο σχέδιο εναντίον του, δηλαδή τι, ενώθηκαν όλες αυτές οι γυναίκες και είπαν πάμε να καταστρέψουμε τον Πέτρο Φιλιππίδη? Ποιες γυναίκες? Οι γυναίκες οι οποίες έχουν καταγγείλει, συγγνώμη, τον Πέτρο Φιλιππίδη, mm-hmm. αυτή τη στιγμή είναι σε τηλεοπτικές σειρές, είναι στα θέατρα, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν θέλετε, δεν θα πω τώρα τα ονόματα, μπορεί να θα τα πούμε στις αγορεύσεις μας. Παίζουν μετά από πολλά χρόνια, πολλές έχουν γίνει πρωταγωνίστριες, άλλες έχουν πάρει ρόλο στην τηλεόραση. Θεωρείτε δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, το υποστηρίζετε και εσείς, ότι το MeToo το έχουν κάνει επάγγελμα? Διότι εγώ ακούω και τον κύριο Βαγκόπουλο, τον δικηγόρο της τρίτης καταγγέλουσας, που λέει ότι η εντολέας του είναι άγνωστη και κλεισμένων των θυρών δεν έχουν γίνει πολλές από αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, τι έχει κερδίσει μια γυναίκα που ξαναζεί, όπως η ίδια ισχυρίζεται, τη βάσανο όλου αυτού που πέρασε από αυτή τη διαδικασία? Σας ρωτάω, κυρία Πακετζίδου. Βάζετε πάρα πολλά ζητήματα μαζί, τα οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω με αυτόν τον τρόπο. Σας είπα λοιπόν ότι όλες οι καταγγέλουσες έχουν έναν ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία καταγγέλουσα που να μην είναι τακτοποιημένη επαγγελματικά. Ο μόνος άνεργη λέει είναι... ότι είναι η δική του εντολέας ο κύριος Βαγκόπουλος. Πώς είναι τακτοποιημένη? Δεν μαχαινεται. Έχει γυρίσει ταινία και οι κυρίες οι οποίες ήρθαν με τα μαύρα... Δεν ξέρουν ούτε το όνομά της. Δεν χρειάζεται. Βγαίνουν όλες οι άλλες και μιλάνε για τον κύριο Φιλιππίδη. Υπάρχει ένα σχέδιο. Οι καταγγέλουσες, οι οποίες είναι στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή, δεν δίνουν συνεντεύξεις. Ναι. Όλοι όμως οι ηθοποιοί, θέλω να μου πείτε όλο αυτόν τον καιρό που ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν στη φυλακή και διαρκεί η δίκη, πόσες εκπομπές, ρωτάω, έχετε πολλούς έμπειρους ρεπόρτερ, πόσες εκπομπές υπάρχουν καθημερινές, όπου υπάρχει ειδικό αφιέρωμα, παύλα, στήλη για τον Πέτρο Φιλιππίδη? Δεν ανήκουμε σε αυτές τις εκπομπές, δεν ξέρω που αναφέρεστε, κυρία Πακετζίδου, δημοσιογραφικά το προσεγγίζουμε.
Εντελώς. Δεν είπα εγώ για εσάς. Όλοι οι ηθοποιοί λοιπόν που βγαίνουν και καταγγέλνουν τον Πέτρο Φιλιππίδη, αφού θέλετε να μιλήσουμε αν είναι κατασκευασμένο και στημένο, είναι ευπρόσδεκτοι στις εκπομπές. Ναι. Κάθε ηθοποιός που θα βγει και θα πει έναν καλό λόγο ή θα πει το αυτονόητο ότι εφόσον. Να μην πάμε στο κομμάτι το τηλεοπτικό και στη διαχείριση, να πάμε στο κομμάτι του νόμου. Και εδώ έχει έρθει η ώρα της δικαιοσύνης. Εγώ λοιπόν σας ρωτάω τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένουμε. Δηλαδή εσείς αύριο τι περιμένετε να ακούσετε από την εισαγγελέα. Περιμένω να ακούσω απλά την εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας δεν ψηφίζει, δεν αποφασίζει, κυρία Μιχαηλιδάκη. Ναι, εισαγγελέας προτείνει στο δικαστήριο. Προφανώς, άρα λοιπόν περιμένω, όπως και σε όλες τις άλλες δίκες που παίρνουμε μέρος, να κάνει την πρότασή της. Υπάρχουν νομικά ζητήματα, μάλιστα, υπάρχουν θέματα ουσιαστικά, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτήν τη δίκη έχω σταθεί, κυρία Μιχαηλιδάκη, δίπλα στις γυναίκες που έχουν βιαστεί. Εγώ, γυναίκα που να έχει βιαστεί, να έχω υπερασπιστεί, που να λέει ότι πάω δεύτερη φορά στο βιαστή μου με χαρά και ενθουσιασμό και κρατάω το παντελόνι του. Δηλαδή το θέμα ήταν ότι κάποιοι άνθρωποι ήθελαν να βγάλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη από το επάγγελμα αυτό, δεν τον συμπαθούσαν. Κυρία Μιχαηλιδάκη, υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα. Πάντοτε σε μία υπόθεση δεν είναι ένα το κίνητρο. Και όλα τα βουλεύματα τα οποία έχουν βγει απαλλακτικά σε άλλες υποθέσεις που έχουν δει δημοσιότητα, ποτέ δεν αναφέρουν ποιο ήταν το κίνητρο της γυναίκας η οποία κατήγγειλε έναν βιασμό, τον οποίο η δικαιοσύνη, για να μην πω ότι ήταν ψεύτικος, η δικαιοσύνη τον απέκρουσε. Μάλιστα. Ήρθε η δικαιοσύνη και είπε ότι αυτά τα στοιχεία που μου δίνετε, εγώ τα αποκρούω και δεν τα θεωρώ βιασμό. Δεν αναφέρουν πάντα το κίνητρο. Κυρία Πακερτζίδου, κλείνοντας, παρακαλώ πολύ, επειδή είναι μια δίκη που είναι πόσο τώρα, έχει τραβήξει πάρα πολύ χρόνο. Πότε περιμένετε να ολοκληρωθεί? Όταν τελείωσε η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη, μας εστάλει από την γραμματεία του δικαστηρίου τα πρακτικά, τα οποία σας πληροφορώ ότι είναι 3.000 σελίδες χωρίς την απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένας χρόνος, δεν είμαστε υπεράνθρωποι, για να επεξεργαστούμε αυτά τα πρακτικά. Ναι, μεν έχουμε πάρει μέρος στη δίκη, ναι, μεν έχουμε κρατήσει σημειώσεις, αλλά θέλουμε να κάνουμε χρήση των πρακτικών. Πιστεύω ότι εντός του Φεβρουαρίου θα υπάρχει απόφαση. Μάλιστα. Κυρία Πακερτζίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας συνομιλία. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, προχωράμε, Μαρία. Πάμε στα νέα από την περιφέρεια. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε για ποιο χτυπάει καμπάνα, ενδεχομένως θα μπορούσε να λέγεται το επόμενο θέμα. Εντάξει, μπορεί και να συνδεθεί με έναν τρόπο. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, στην παραμυθιά της Θεσπρωτείας θα πάμε. Εκεί όπου υπάρχει μια οικογένεια που φτιάχνει όλες τις καμπάνες οι οποίες πηγαίνουν στους ναούς της Ελλάδας και όχι μόνο και στο εξωτερικό, Μαρία. Αυτό που κάνει επίσης μεγάλη εντύπωση και να έχουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή από την παραμυθιά είναι ότι εδώ αυτή η οικογένεια και αυτά είναι πολύ νέα παιδιά. Είναι οικογενειακή παράδοση. Φώτης Γαλανόπουλος και Φώτης Γαλανόπουλος, οι κύριοι μπροστά μου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς, καλή χρονιά. Είστε συγγενείς, έχετε ακριβώς το ίδιο ονοματεπώνυμο? Ναι, ναι, είναι του παππού. Φώτης και Φώτης, λοιπόν. Ναι, αδέρφια, ναι. Λοιπόν, εσείς έχετε τώρα, έχετε από τα τελευταία χιτήρια, είναι μια παράδοση εκεί, καμπανοποιία η επιχείρησή σας και είσαστε πολύ νέοι άνθρωποι, αλλά δεν θέλετε να χαθεί αυτή η τέχνη και βλέπουμε κιόλας ότι δεν είναι και εύκολο αυτό που κάνετε. Ναι, είναι μια δύσκολη δουλειά και μια δύσκολη τέχνη. Εντάξει, σε εμάς την οικογένεια, τη δικιά μας πηγαίνει από γενιά σε γενιά κοντά στα 250 χρόνια πίσω τώρα. Δηλαδή έχουμε βρει καμπάνα το 1803 από τους προγόνους μας. Και είναι μια δουλειά η οποία πρέπει να μείνει και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Λοιπόν, εσείς ουσιαστικά φτιάχνετε καμπάνες που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Και μαθαίνω κιόλας ότι η μεγαλύτερη που έχετε κατασκευάσει ζυγίζει 3,5 τόνους, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, στον Εύερμο, στον Ναό της Αγίας Φωτεινής και του Ιωσήφ. Αυτή την καμπάνα, δηλαδή πόσο χρόνο θέλετε για να την κατασκευάσετε? Αυτή σου είχε πάρει πόσο? Αυτή τότε εμείς δεν ήμασταν, χρόνια που έγινε, ήμασταν μικρά παιδιά. Σου είχε πάρει αρκετό καιρό. Νομίζω γύρω στο, κοντά στο μήνα. Κοντά στο μήνα, ναι. Ό,τι και Φώτη, θα μας δείξετε λίγο μέσα τη δουλειά, αυτά που βλέπουμε σε πλάνα. Διότι εκεί στο χιτήριο, έτσι αυτό που παρακολουθούμε εμείς τώρα, έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία και μια ατμόσφαιρα και ένα έτσι και ζέστη φοβερή, διότι το μέταλλο, λέει, βράζει στους 1500 βαθμούς. Ναι, γύρω στους 1400 με 1450. Εδώ πέρα έχουμε τους φούρνους που δουλεύουμε. Τώρα δεν είναι ανοιχτή σήμερα, βεβαίως, γιατί δεν έχουμε χύτευση σήμερα.
Εδώ είναι ο κύριος χώρος, ας πούμε, που γίνεται χύτευση. Και πιο μέσα προχωράμε που είναι τα αρχικά στάδια, που είναι το τυπώματος και το πώς θα φτιάξει τη μήτρα και το καλούπι, το ώστε να φτάσει. Όλες οι καμπάνες έχουν τον ίδιο ήχο? Όχι, όχι. Αλλάζουν ανάλογα το ύφος, το make, το πάθος, το πόσο μεγάλες είναι, τη διαμέτρου. Έχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο στον ήχο του. Μάλιστα, τώρα λέτε έχετε παραγγελίες. Πώς πάνε οι δουλειές? Έχουμε αρκετές παραγγελίες. Κατά κύριο λόγο φεύγουν για έξω η παραγωγή μας. Διότι στην Ελλάδα πλέον δεν έχει τόσο πολύ ζήτηση. Πόσο στοιχίζει μια καμπάνα, δηλαδή, μια, όχι δεν λέω τώρα την πιο μεγάλη. Μια μεσαίου τύπου τώρα, ας πούμε, περίπου στα 200 κιλά, αυτή τη στιγμή περίπου στα 5.000. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Φώτη και Φώτη, χαρήκαμε πάρα πολύ που μας βάλετε έτσι σε κάποια από τα μυστικά της τέχνης σας. Να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Για χαρά. Λοιπόν, και από την παραμυθιά εδώ και από τα δύο αγόρια, Φώτη και Φώτη, πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είχαμε συλλήψεις. Δύο γυναίκες, οι οποίες έκρυβαν σχεδόν 10.000 πακέτα με λαθρέα τσιγάρα. Συνελήφθησαν σε διαμέρισμα στην Ξηροκρίνη. Βλέπουμε εδώ και τις σχετικές εικόνες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Είναι δύο γυναίκες 57 ετών. Συνολικά κατασχέθηκαν 9.625 πακέτα τσιγάρα και 620 συσκευασίες καπνού. Δεν έφεραν την ειδική ετικέτα για το φόρο κατανάλωσης, Μάριον. Μάλιστα, και παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη για άλλο λόγο αυτή τη φορά. Πιο έτσι ιδιαίτερο. Είχαμε συνηθίσει τα αγριογούρουνα να βγαίνουν στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη φορά βλέπουμε από το Φέστιβαλ δημοσιεύει μία αλληπουδίτσα, η οποία βγήκε σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στις Οικές. Ψάχνει τροφή και αυτό είναι το βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε και το έχει τραβήξει περαστικός. Ναι. Έτσι... Η εξοικείωση με τον κόσμο έτσι και με τις πόλεις δεν μου αρέσει πάρα πολύ για αυτά τα ζωντανά. Ελπίζω εντάξει και αυτά να ζητούν τροφή. Έχει ανατραπεί το. Οτιδήποτε ξέραμε, ξαφνικά να περνάνε αυτοκίνητα και δίπλα να είναι μια λεπού. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον Ανδρέα και στα διεθνή. Από πού θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με μια πραγματικά σοκαριστική είδηση από τις ΗΠΑ. Εκεί στο Wisconsin, ένας 14χρονος πυροβόλησε τρεις φορές μια συνομιλική του, μια κοπέλα 14 ετών. 14 ετών. Ακριβώς. Ναι. Είναι συνομιλική. Εκείνη του είπε ότι θέλει να χωρίσουν και η απάντησή του ήταν να την πυροβολήσει τρεις φορές, αναφέροντάς της στο κεφάλι, λέγοντάς της ότι πρέπει να πεθάνεις. Αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος κρίνεται ως ενήλικας και είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με φυλάκιση έως και 60 έτη. Το σοκαριστικό είναι για την ίδια τη 14χρονη. Επέζησε. Ωστόσο, θα χρειαστεί για την υπόλοιπη ζωή της να βλέπει με ένα μάτι και έχοντας τραύματα στο λαιμό και στο κεφάλι. Πίστευτο. Λοιπόν, τώρα τι μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη νέα υποπαραλλαγή, το Kraken? Κατά μία έννοια και κάπως εφησυχαστικά είναι ναι, πιο μεταδοτική, ωστόσο όχι τόσο επικίνδυνη. Αυτό είναι που μπορούμε να κρατήσουμε από το τι ανέφερε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έχουμε και στοιχεία σε σχέση με το πώς έχει κυλήσει και το πού έχει μεταδοθεί η συγκεκριμένη. Από Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ακριβώς. Περισσότερο. Έτσι λοιπόν από τα τέλη του Οκτώβρη μέχρι και τα μέσα του Γενάρη, με τις 10 Ιανουαρίου, έχουμε 38 χώρες στις οποίες έχουμε αναφορά, με το 80%. Ακόμη δεν έχουμε κάποιο επίσημο, να έχει εντοπιστεί έτσι, κάποιο επίσημο κρούσμα. Όχι, μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα 80% να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά η Βρετανία και η Δανία. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα προχωράμε. Πάμε να παίξουμε λίγο ένα παιχνίδι γεωγραφίας, σωστά, ναι. Για να δούμε λοιπόν τις γνώσεις μας. Ο Κωνσταντίνος Σοντάβλος έχει ετοιμάσει ένα ωραίο βίντεο με κάποιες χώρες που πραγματικά κάποιοι από εμάς ενδεχομένως δεν τις έχουμε ακούσει και ποτέ. Πού βρίσκονται? Πάμε. Αν νομίζετε ότι είστε expert στη γεωγραφία, επειδή στην ερώτηση «Ποια είναι η πρωτεύουσα του Τζιμπουτί» απαντάτε το Τζιμπουτί και μπράβο σας, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Αναρωτιέμαι όμως αν ξέρετε τις χώρες στις οποίες θα ταξιδέψουμε σήμερα και είναι από τις πλέον άγνωστες στον κόσμο. Σας λέει κάτι το όνομα Εσουατίνη? Όχι, Μήπως τότε Σουαζιλάνδη? Πρόκειται για μία από τις τελευταίες απόλυτες μοναρχίες του κόσμου. Ο βασιλιάς Μσουάτι ο Τρίτος κυβερνά ως απόλυτος άρχοντας και πριν 5 χρόνια ανακοίνωσε τη μετονομασία της χώρας από Εσουατίνη σε Σουαζιλάνδη. Η μικρή αυτή ορεινή χώρα βρίσκεται ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τη Μοζαμβίκη και οι κάτοικοι μιλούν Σουαχίλι και Αγγλικά.
Το Σουρινάμ είναι η μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Συνδυάζει τροπικά δάση και αμμώδη σαβάνα, ενώ ήταν γνωστή ως Ολλανδική Γουιάννα. Το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας Παραμαρίμπο, με τα γραφικά σοκάκια, έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Εκεί βρίσκεται και η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και Παύλου, ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός που εγκαινιάστηκε το 1885 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ξύλινη κατασκευή σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Πάμε στην Ελβετία της Νότιας Αφρικής. Το Λεσότο είναι από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο, με ιδιαίτερη ωστόσο ομορφιά. Ένα από τα αξιοθέατά του είναι και το ιερό όρος Τάμπα Μποσίου. Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι το βουνό έχει μαγικές δυνάμεις τη νύχτα. Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Δεν είναι δύο κράτη, μην μπερδεύεστε. Ένα είναι. Και μάλιστα κοντά στον Ισημερινό. Αν είστε λάτρεις της ορειβασίας και θέλετε να δείτε μεγάλα ανενεργά ηφαίστεια καλυμμένα με βρύα και γεμάτα φίδια, τότε αυτό το μέρος είναι για εσάς. Αν πάλι απλώς θέλετε να αράξετε σε παραλίες με λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά, έχει και για εσάς το μενού. Το Ανατολικό Τίμορ στην Νοτιοανατολική Ασία έγινε ανεξάρτητο έθνος μόλις πριν από 21 χρόνια. Η πρωτεύουσα είναι το Ντίλι. Πάνω από την πόλη δεσπόζει το εμβληματικότερο αξιοθέατο της χώρας, το ύψος 27 μέτρων άγαλμα Crystal Ray of Delhi. Πόλος έλξης για τουρίστες και ντόπιους, μιας και η θέα από εκείνο το σημείο είναι μαγική. Νήσι Κομόρες, ένα ηφαιστειογενές σύμπλεγμα τριών νήσων στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αφρικής. Αποκαλούνται και αρωματικές νήσι λόγω της αρωματικής χλωρίδας τους. Οι Κομόρες είναι γνωστές για τις μαγευτικές παραλίες τους με φόντο ηφαιστειακές κορυφές. Η Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου Κενέβης αποτελείται από δύο νησιά. Το μεγαλύτερο νησί του κράτους πήρε το όνομά του από τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος έφτασε στο νησί πρώτος το 1493. Εκεί που κάποτε υπήρχαν φυτείες ζάχαρης, φύτρωσαν ξενοδοχεία και θέρετρα για τους τουρίστες που πηγαίνουν να κάνουν εξωτικές διακοπές. Μη ζηλεύετε το βίντεο, γιατί θα σας πάω σε μια καταπληκτική παραλία. Δεν υπάρχει ενδεχομένως ομοιά της. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται έτσι από τις πιο φαντασμαγορικές. Κόπα Καμπάνα, Βραζιλία. Τώρα εκεί μας περιμένει ο φίλος μας, ο Λεωνίδας Ξιντάρας. Λοιπόν, καλά, είναι εντυπωσιακή η εικόνα σου, Λεωνίδα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Εδώ είναι πρωί ακόμα, είναι 10 η ώρα. Καλησπέρα από την πανέμορφη Βραζιλία, από το. Εδώ στο Κόπα Καμπάνα, από τις πιο φημισμένες, όπως είπες, παραλίες στον πλανήτη. Λεωνίδα, ζέστη. Λεωνίδα, παρακαλώ. Τι φοράς, φοράς τη φανέλα της Βραζιλίας. Κάτσε τώρα, γιατί δεν τα πάω καλά με τα ποδοσφαιρικά, και... αλλά ναι. Α, το 10 του Βραζιλία Πελέ. Και τον Πελέ, τι άλλο, εδώ πέρα ένα βασιλιά έχουμε. Ωραία τα συνδέεις. Να σου πω κάτι, Λεωνίδα μου. Ήσουν εκεί τώρα τις ημέρες αυτές με την... Είχες φτάσει στη Βραζιλία ήμουνα, ναι, με την κηδεία του Πελέ. Δεν ήμουνα βέβαια στο μέρος που ήμουνα κοντά στο Σάο Πάολο. Εντάξει, υπήρχε μια βουβαμάρα εδώ από τον κόσμο της Βραζιλίας. Χάσανε ένα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Έτσι κοινωνικός είσαι πάντα. Για πες, έχεις πιάσει γνωριμίες τώρα εκεί στην παραλία. Κοίταξε να δεις. Ένας άνθρωπος που ταξιδεύει και όταν ταξιδεύει solo πρέπει να είναι κοινωνικός. Αλλιώς εγώ ταξιδεύω 3 μήνες μόνος μου. Θα έπρεπε να έχω τρελαθεί τώρα αν δεν είχα κόσμο γνωρίζει στα ταξίδια μου. Ωραία, κάτσε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος. Εσύ τώρα, ο Λεωνίδας Ξιντάρας, είναι επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται στη Μήλο, στη δικιά μας την πανέμορφη Μήλο, έχει καφέ, εστιατόρια. Να κάνω μια παρένθεση. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι από όλα τα μέρη που έχω ταξιδέψει στον κόσμο, η Μήλος είναι μακράν το πιο όμορφο. Κοίτα να δεις, θα συμφωνήσω μαζί σου από τα πιο όμορφα όντως νησιά μας. Λοιπόν, υπέροχο, λοιπόν, και με πολύ ωραία ενέργεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εσύ μόλις τελειώσει τουριστική περίοδος, παίρνεις το δισάκι στον ώμο και φεύγεις για ταξίδια. Και συνήθως μόνος σου και όχι και εύκολες περιπτώσεις, γιατί τώρα είσαι στη Βραζιλία, όπου έχεις πάει και στις φαβέλες εκεί, στα πιο επικίνδυνα σημεία. Κάνεις πιο extreme και πιο έτσι διαφοροποιημένα πράγματα. Μ' αρέσει να αγοράζω ακριβές και δύσκολες εμπειρίες, να σου το πω έτσι. Μ' αρέσει οι αναμνήσεις μου που μαζεύω από τον πλανήτη να είναι ιδιαίτερες. Βλέπουμε τα πλάνα από τις φαβέλες. Δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά επειδή μας έχει στείλει πολύ ωραίες εικόνες, να κατατοπίζω και τον κόσμο τι βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ από τις φαβέλες, εδώ στη Βραζιλία.
Ωραία. Οι φαβέλες είναι μέρη τα οποία δεν πληρώνουν, για να καταλάβετε, ούτε ρεύμα, ούτε φορεία, ούτε τίποτα. Είναι μέρη που μαζεύεται ο κόσμος από όλα τα μέρη της Βραζιλίας, επειδή είναι πιο φτωχοί, και πάνε εκεί και μένουν και δραστηριοποιούνται εκεί. Μάλιστα. Και είναι μια κλειστή κοινωνία. Εσύ πώς μπήκες μέσα? Με οδηγό, φυσικά, δεν πέσεις μόνος σου. Μόνος σου είναι σαν να πηγαίνεις για αυτοκτονία. Εκεί τώρα μου είπες ότι είναι πρωί. Η θάλασσα, ρε παιδί μου, θυμίζει τα δικά μας ή είναι κάτι διαφορετικό? Όχι, οι θάλασσες της Ελλάδας δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να τις μιμηθεί κανένα πέρα στον κόσμο. Το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Σίγουρα τα τοπία είναι εντυπωσιακά, αλλά το νερό της Ελλάδας, στα νησιά μας και όλα αυτά δεν μπορεί να τα μιμηθεί κανένα. Λεωνίδα, έχω την εντύπωση ταξιδεύεις παντού, στο τέλος να αγαπείς πιο πολύ τον τόπο σου. Λοιπόν, πες μου κάτι, αν με ακούς, αν συνεχίσεις να με ακούς. Είδαμε λίγο και καταράκτες, μου λένε ότι είναι καταράκτες Ιγκουάζου στην Αργεντινή. Έχεις επισκεφτεί συνολικά μέχρι τώρα? Τα ξέχασα. Τώρα μ' ακούς? Έχεις επισκεφτεί? Μ' ακούς, Λεωνίδα? Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι ωραία που τα πηγαίναμε, βρε παιδί μου. Πόσο ωραία τα πηγαίναμε. Δείξε μου λίγο όμως εικόνα από αυτά τα μέρη που έχει επισκεφτεί ο Λεωνίδας, μπας και τον ξανάχουμε. Εδώ λέει είναι από τους καταράκτες Ιγκουάζου, Αργεντινή. Έχει επισκεφτεί Παταγωνία, έχει επισκεφτεί το Έβερεστ, έχει κολυμπήσει με φαλαινοκαρχαρίες, έχει πάει στο Κιλιμάντζαρο, Αφρική. Και όπως είπε και ο ίδιος, αγοράζει τις πιο ακριβές αναμνήσεις. Δεν καταφέρνουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Παρακαλώ πολύ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να ξανάχουμε τον Λεωνίδα. Λοιπόν, βέβαια. Τι κρίμα. Πολύ εκεί, τι ωραία που όμως τα πηγαίναμε. Και ξέρεις τι ήταν το ωραίο που είπε? Παίρνω ο κόσμο, σε λέει, είχε χάει, σου λέει, ταξιδεύω μόνος, να πιάσω κουβέντα, φιλίες. Μα ναι, γνωρίζεις κόσμο έτσι και μπορείς να τους κρατήσεις και για πάντα μετά, άμα είναι δυνατή φιλία, ας πούμε. Για μένα δεν υπάρχει μορφότερο πράγμα από το να είσαι έτσι κοινωνικός, να κάνεις δημόσια σχέση. Είναι ό,τι καλύτερο, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Γεωργία μας και στην Τατιάνα Πάντιτς. Πάω κατευθείαν στα ξένα και νομίζω ότι αξίζει να τις αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, γιατί σήμερα υπάρχει πιθανότητα να ασχοληθούμε μόνο με την Τατιάνα Πάντιτς στα ξένα μας. Δυστυχώς έφυγε χθες αργά το απόγευμα, σε ηλικία 56 χρόνων, και ο θάνατός της, η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή μέσα από την διεθνή έκδοση της Vogue στο εξωτερικό, και έτσι μάθαμε και εμείς τα νέα σήμερα. Ήταν ένα κορίτσι στα super models, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Μεσορανούσε τη δεκαετία του 80 με 90, βέβαια, με την ίδια την Anna Wintour να λέει συγκεκριμένα ότι η Τατιάνα ήταν πάντα το ευρωπαϊκό σύμβολο του chic. Και εκεί έρχονται και οι φωτογραφίες του Playboy. Αν δείτε αριστερά αυτή τη στιγμή στην οθόνη, παρόλο που είναι φωτογραφίες που θα πίστευε κανείς ότι ξεπηδούν από μεγάλα περιοδικά μόδας, είναι από το Playboy. Και το πόσο σικάτι ήταν, χωρίς να φαίνεται τίποτα πρόστιχο, τίποτα χυδαίο, παρά μόνο το πόσο καλονή ήταν. Η φυσική ομορφιά της. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε την πορεία της καριέρας στα 18, όταν κέρδισε ένα διαγωνισμό ομορφιάς, και τότε το έπαθλο ήταν να κάνει συμβόλαιο με ένα πρακτορείο στο Παρίσι. Και από εκεί και ύστερα απογειώθηκε, μέχρι που την ανακάλυψε και ο George Michael σε μία από τις φωτογραφίες της, που ήταν τελείως αμακιγιάριστη. Και αποφάσισε να την κάνει μία από τις πέντε μουσες στο Freedom. Βέβαια, στο ξέχαστο. Στο θρυλικό Freedom, μαζί με Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington. Από εκεί βλέπουμε τώρα. Ναι. Και Linda Evangelista. Είχε τεράστια αγάπη στα ζώα, τα οποία αφήνει πίσω της μαζί με το γιο της και τους δικούς της ανθρώπους. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι ο ατζέντης της λέει ότι έφυγε από καρκίνο του μαστού. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται. Ένα κορίτσι το οποίο είχε έρθει και στην Ελλάδα, εγώ τη θυμάμαι, την είχε φέρει ο Βασίλειος Κοστέτσος. Φυσικά την είχε φέρει και είχε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις, γιατί ψάχνοντα σήμερα το πρωί για να δω έτσι λίγο καλύτερα τη ζωή της, ότι είχε πάει και στο Τσαορούλα συγκεκριμένα. Και Ρωμιλά. Φυσικά, και έχουμε βρει αποκλειστικό. Αποκλειστικό δεν είναι. Έχουμε βρει ένα απόσπασμα από το τότε. Πάμε να το δούμε. Το διάσημο μοντέλο που περιμένουμε, Τατιάνα Πάντιτς, Βασίλης Κοστέτσος και Τζον Φράνσις.
γνωρίσουμε τη διάσημη Τατιάνα και να τη ρωτήσουμε, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Και πέρα από αυτό, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν γνωρίζει τους Greek lovers, η απάντησή της ήταν αυτή που θα δείτε τώρα. Στην Ελλάδα είχε ξανάρθει πολύ μικρή για διακοπές με τους γονείς της και δεν ξέρει για τη χώρα μας παρά μόνο ότι έχει όμορφα νησιά. Και για τους Έλληνες εραστές... Nothing. Σε μια χαρούμενη στιγμή δεν γνωρίζει τίποτα. Ή που τον Greek αμάκι δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα. Ναι. Πολύ ιδιαίτερη ομορφιά γυναίκα. Από τις γυναίκες αντικειμενικά όμορφη. Ισχύει και όλος ο κόσμος της μόδας την αποχαιρέτησε, με όλα τα σούπερ μόντελς να της εύχονται καλό παράδεισο και να θυμούνται αυτά τα καθηλωτικά μάτια της. Καλό παράδεισο και από εμάς. Λοιπόν, προχωράμε εμείς τώρα. Άχρηστη πληροφορία, έρχεται και ο Κωνσταντίνος Οντάφυλλος μαζί. Φίλες και φίλοι, όμορφες ψυχούλες, καλησπέρα. Είμαστε τι εδώ. Τι έχεις να μας πεις σήμερα? Σε έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο που αν το καταλάβετε και το συνειδητοποιήσετε τι λεφτά τσάμπα δίνουμε, θα πάθετε σοκ. Λοιπόν, ξέρετε ότι. Σοκ. Ξέρετε ότι το popcorn στον κινηματογράφο παγκοσμίως πωλείται κατά 1270% ακριβότερο συγκριτικά με το σούπερ μάρκετ. Θα παίρνω από το σπίτι μου, μην με πείτε τσιγκούνα, αλλά δεν πρόκειται να ξαναγοράσω από σινεμά. Δεν καταλαβαίνω, το κάνουν ήδη όλοι. Όλοι νομίζω ότι τα μπουφάνα τα κρύβουν και καλά κάνουν. Σοκολάτες έχω δει εγώ να φέρνουν μέσα. Γιατί δεν είναι στους ανθρώπους τώρα. Έχω φέρει και καλαμάκι χοιρινό και κοτόπουλο μέσα στο σινεμά. Ευτυχώς ήταν θερινό και δεν μύρισε έτσι. Α, το κρεμμύδι σου μύριζε τις προάλλες που είχα πάει. Το τζατζίκι. Ναι, κάπως έτσι. Αλλά μιλάμε για τεράστια ακρίβεια, αλλά έτσι. Να μα θες να το απολαύσεις από εκεί ζεστό και βουτυράτο. Τώρα σινεμά με popcorn πάει μαζί. Και διαγωνισμός πάει μαζί, ξέρεις. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ για την πάσα. Φύγαμε. Διαγωνισμός, λοιπόν, αύριο Παρασκευή κληρώνεται εδώ αυτό το υπέροχο τριήμερο στο εντυπωσιακό VIP σαλέ στην Αράχοβα. Προσφορά του αράχοβα.tv, που είναι το νέο site του Δημήτρη Μάρκου, που αναδεικνύει εκεί όλες τις ομορφιές της Αράχοβας. Βλέπετε εδώ το κατάλημα αυτό, το οποίο είναι πανέμορφο. Μαζί με τη διαμονή έρχεται και σούσι και κοκτέιλ στο εξαιρετικό μπαρ Restaurant Yuki στην καρδιά της Αράχοβας, το 14999, για να μπείτε στο διαγωνισμό. Είτε στέλνοντας SMS, είτε τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό. Και βεβαίως, για να δούμε, έρχεται το Γιάρη, στο χιλιάρι, 16.000 η αξία του, πεντάθυρο εδώ, κατακόκκινο, καταπληκτικό, στο 14999, περιμένει ένα τυχερό, τυχερή. Φύγαμε, διαφημίσεις. Λοιπόν, αύριο πάμε, λέει, στην Κατηφορίτσα. Έτσι ακούω εδώ τριγύρω τα αυτάκια μου πιάνουν, γιατί αύριο Παρασκευή εδώ μαζί να κλείσουμε τη βδομάδα. Και χωρίς τριήμερο, πέντε μέρες σερία αυτή τη βδομάδα. Αχ, αυτό μην μας το χαλάς τώρα. Μα είναι πραγματικότητα, τι να κάνω. Είναι πραγματικότητα, είπαμε, έχουμε πανέλθει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ παρέα, 2 το μεσημέρι, πολλά φιλιά.